Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής. Είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα παρουσιάσω τρόπους να αυξήσετε την απορρόφηση σιδήρου από τη διατροφή σας. Ο σίδηρος αποτελεί ένα από τα συχνότερα μέταλλα στο φλοιό της γης και όλοι οι οργανισμοί που ζουν σε αυτή τη γη τον έχουν ανάγκη για να λειτουργήσουν σωστά. Δυστυχώς όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά κοπέλες, έχουν έλλειψη σε σίδηρο, μια κατάσταση που ονομάζεται σιδηροπενία, αν και ο σίδηρος στη διατροφή τους είναι σε μεγάλες ποσότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο σίδηρος απορροφάται πάρα πολύ δύσκολα από τη διατροφή μας. Θα ξεκινήσουμε χωρίζοντας δύο μορφές σιδήρου στη διατροφή μας. Ο ένας τύπος σιδήρου είναι αυτός που βρίσκεται κυρίως σε ζωικές τροφές και ονομάζεται σίδηρος έμις, ο οποίος υπάρχει και σε μερικές φυτικές τροφές όπως η σόγια. Άλλη μορφή σιδήρου είναι ο σίδηρος μη έμις, που είναι ο σίδηρος που υπάρχει αποκλειστικά σε φυτικές τροφές. Από αυτές τις δύο μορφές σιδήρου, ο σίδηρος έμις απορροφάται πιο εύκολα, δηλαδή σε ένα γεύμα που περιέχει σίδηρο έμις, υπολογίζεται ότι θα απορροφηθεί το 20-30% του σιδήρου. Ενώ σε ένα γεύμα που περιέχει σίδηρο μη έμις, η απορρόφηση συνήθως είναι από 1-10%. Ο σίδηρος που δεν απορροφάται θα χαθεί στα κόπρανα. Αυτό φαίνεται να κάνει το σίδηρο έμις μονόδρομο για τα άτομα που θέλουν να αυξήσουν το σίδηρο στο αίμα τους. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικά έτσι. Υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που μπορεί να απογειώσουν την απορρόφηση του σιδήρου μη έμις, έτσι ώστε να είναι εφικτό να εξασφαλίσουμε επάρκεια σιδήρου στον οργανισμό μας. Σήμερα θα παρουσιάσω αυτούς τους παράγοντες. Πριν ξεκινήσω όμως, θέλω να τονίσω κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όσο σίδηρο και αν περιέχει η διατροφή σας, όσους παράγοντες που αυξάνουν την απορρόφησή του σιδήρου και αν καταναλώνετε, όσο αυστηρά και αν αποφεύγετε τους παράγοντες που εμποδίζουν την απορρόφηση σιδήρου, δεν θα καταφέρετε να αυξήσετε το σίδηρο στο αίμα σας, αν το γαστρεντερικό σας σύστημα δεν λειτουργεί σωστά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, περίπου πριν 20 χρόνια, συνήθιζα να δέχομαι πολλές κοπέλες ασθενείς με κύριο αίτημα τη δυσκολία αύξησης του σιδήρου στο αίμα τους, ακόμα και αν κατανάλωναν κρέας καθημερινά. Στις περισσότερες ή μάλλον σε όλες από αυτές τις περιπτώσεις μου περιέγραφαν γαστρεντερικά συμπτώματα. Τυπικά μου ανέφεραν φουσκώματα, δυσκυλιότητα ή μαλακά κόπρανα, συχνά πόνο στην κοιλιά και αυτό που συχνά αναφέρεται ως σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου ή σπαστική κολίτιδα. Ένα άτομο που πάσχει από σύνδρομο ευερέθηση του εντέρου ή σπαστική κολίτιδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα πρώτα για να μπορέσει να γίνει η απορρόφηση του σιδήρου σωστά. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζετε ότι αν έχετε κάποιο από αυτά τα ενοχλήματα θα πρέπει να τα αντιμετωπίσετε διατροφικά έτσι ώστε να απορροφηθεί ο σίδηρος που ήδη υπάρχει στη διατροφή σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε όμως τέτοια συμπτώματα και ο σίδηρος στο αίμα παραμένει χαμηλός, τότε υπάρχει μια σειρά από τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην απορρόφηση σιδήρου, αλλά και κάποιες τροφές που πρέπει να τις προσέχετε γιατί εμποδίζουν την απορρόφησή του. Ασβέστιο. Οι τροφές που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο, όπως και τα συμπληρώματα διατροφής που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε ασβέστιο, εμποδίζουν σημαντικά την απορρόφηση σιδήρου και των δύο μορφών, δηλαδή και του σιδήρου έμις και του σιδήρου μη έμις. Στις μελέτες έχει υπολογιστεί ότι μειώνεται η απορρόφηση ασβεστίου 50-60% σε ένα γεύμα όταν αυτό περιέχει γάλα, γιαούρτι, τυρί ή συμπληρώματα με ασβέστιο. Το καλό είναι ότι η ανασταλτική επίδραση διαρκεί 2 ώρες το πολύ. Άρα, εάν το γεύμα με το σίδηρο και το γεύμα ή συμπλήρωμα με ασβέστιο απέχουν 1-2 ώρο, η απορρόφηση σιδήρου θα γίνει φυσιολογικά. Φυτικό οξύ. Οι φυτικές τροφές, ειδικά ο φλοιός τους, περιέχει μεγάλη ποσότητα από το φυτικό οξύ, το οποίο δεσμεύει το σίδηρο και δεν το αφήνει να απορροφηθεί. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι οι χορτοφάγοι, τα άτομα δηλαδή τα οποία δεν τρώνε αρκετό σίδηρο έμις, έχουν αναπτύξει μια σειρά από μηχανισμούς και προσαρμογές στο γεγονός ότι δεν περιέχει σίδηρο έμις η διατροφή τους και μπορούν να απορροφήσουν το σίδηρο μη έμις πάρα πολύ καλύτερα από τους μη χορτοφάγους. Αυτό συνήθως είναι αρκετό για να τους εξασφαλίσει ικανοποιητικά επίπεδα σιδήρου στο αίμα.
Αλλά σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, υπάρχουν μια σειρά από τρίκ που μπορεί να κάνει κάποιος για να μειώσει το φυτικό οξύ στις τροφές, ώστε να απορροφηθεί το σίτρο καλύτερα. Η πιο απλή λύση είναι η προσθήκη οργανικών οξέων στο γεύμα που θα περιέχει σίδηρο μη έμεις, δηλαδή ξινός συστατικών, όπως ξύδι, λεμόνι, πορτοκάλι, σαλάτες που είναι πλούσιες σε βιταμίνη C που είναι όξινη και φρούτα που επίσης είναι όξινα. Επίσης, το μούλιασμα των οσπρίων και των δημητριακών μειώνει σημαντικά την περιεκτικότητα σε φυτικό οξύ και μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να επιλέξει κάποιος να κάνει, όπως και η παραγωγή φύτρων. Τα φύτρα περιέχουν πολύ λιγότερα φυτικά οξέα από ότι ο σπόρος που τα παράγει. Τέλος, μια μέθοδος που δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα αρκετά, αλλά μπορεί να βοηθήσει στη σημαντική μείωση του φυτικού οξέως, είναι η ζύμωση των φυτικών τροφών, όπως γίνεται στην Κεντρική Ευρώπη με το ξινολάχανο και στην Κορέα με το καταπληκτικό κίμψι. Πριν όμως δοθεί η αίσθηση ότι το φυτικό οξύ είναι κάτι κακό για την υγεία μας, θέλω να τονίσω ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Το φυτικό οξύ ναι μεν εμποδίζει την απορρόφηση σιδήρου και άλλων μετάλλων και ίχνος στοιχείων, από την άλλη όμως έχει ισχυρή αντικαρκυνική και αντιοξυδοτική δράση. Άρα πρέπει να υπάρχει στη διατροφή μας σε αυθονία. Φενόλες. Οι φενόλες είναι ουσίες οι οποίες θεωρούνται πάρα πολύ καλές για την υγεία μας γιατί έχουν ισχυρή αντιοξυδοτική δράση, αλλά δυστυχώς εμποδίζουν την απορρόφηση του σιδήρου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φενόλες περιέχει ο καφές, το τσάι, το κόκκινο κρασί, το κακάο και μερικά λαχανικά όπως το σπανάκι και η μελιτζάνα. Από όλα αυτά, αυτό που εμποδίζει περισσότερο την απορρόφηση σιδήρου είναι το μαύρο τσάι, το οποίο, όπως και τα υπόλοιπα που αναφέραμε, πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4 ώρες από τροφές που είναι πλούσιες σε σίδηρο ή συμπληρώματα σιδήρου. Πλούσια σε φενόλες είναι και τα ροφήματα από βότανα, που επίσης δεν πρέπει να τα καταναλώνουμε κοντά σε γεύματα που περιέχουν σίδηρο. Βιταμίνη C. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η βιταμίνη C αυξάνει σημαντικά την απορρόφηση σίδηρου. Έτσι λοιπόν συμπεραίνουμε ότι είναι μια καταπληκτική ιδέα να προσθέτουμε χυμό λεμονιού στις σαλάτες, γιατί αν και το ξύδι βοηθάει επίσης, το ξύδι δεν περιέχει βιταμίνη C, ενώ το λεμόνι περιέχει και βιταμίνη C. Έτσι ο χυμός λεμονιού αυξάνει την απορρόφηση σιδήρου που υπάρχει στις φυτικές τροφές για δύο λόγους. Και γιατί είναι όξινη ουσία, αλλά και γιατί περιέχει βιταμίνη C. Άρα, όσοι θέλουν να μεγιστοποιήσουν την απορρόφηση σιδήρου στη διατροφή τους, πρέπει στις σαλάτες τους να προσθέτουν λεμόνι. Και μάλιστα όσο πιο πολύ αντέχουν, γιατί έχει φανεί ότι η μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνη C οδηγεί σε ακόμα περισσότερο αυξημένη απορρόφηση του σιδήρου. Χωρίς φυσικά να καταστρέψουμε το στομάχι μας από τα όξεα. Ζωική πρωτεΐνη. Η ζωική πρωτεΐνη που περιέχεται στο κρέας αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου, τόσο του σιδήρου έμεις, όσο και του σιδήρου μη έμεις. Άρα είναι καταπληκτική ιδέα να συνδυάσουμε τις σαλάτες που είναι πλούσιες σε σίδηρο μαζί με κρέας για να μεγιστοποιήσουμε την απορρόφηση σίδηρου. Αλκοόλ. Μου φαίνεται παράξενο, ακόμα και που το λέω, αλλά το αλκοόλ φαίνεται ότι αυξάνει λίγο την απορρόφηση σίδηρου. Προφανώς συνυπολογίζοντας τις βλάβες που προκαλεί στην υγεία μας και ειδικά στο νευρικό μας σύστημα, μάλλον είναι μια κακή ιδέα η χρήση του για αύξηση της απορρόφησης σίδηρου. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.